Δήμαρχε, από το γειτονιά μου. Ναι. Τι κάνουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ ξαφνικά χθες κάνατε μια ιστορία και σήμερα τυχαίο ήταν αυτό. Τι να σας πω, θεωρούμε απαράδεκτο να έχουν συλλάβει τον Δήμαρχο και να τον κρατάνε. Λες και είναι κανένας κακοποιός που μπορεί να δραπετεύσει, ας πούμε. Για ποιο πράγμα που έκανε, που πήγε να υπερασπιστεί τη δημόσια περιουσία. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να συμπαρασταθούμε και να οπωσδήποτε πρέπει να απελευθερωθεί. Δεν δικαιολογείται ότι δεν κρατάνε, δεν έχουν συλλάβει, να το πάνε αυτό και να τα πάνε. Θεωρείτε ότι όλα αυτά μπορεί να συνδέονται και με τα δικά σας τα πράγματα κάτω? Δηλαδή να υπάρχει κάποια έτσι πολιτική διάσταση? Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να πουλήσει ό,τι μπορεί από τη δημόσια περιουσία. Δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως και αυτά. Το γνωρίζω, ήμασταν εκεί στη συγκέντρωση. Τα θέματα που διεκδικούν οι κληρονόμοι του ΝΑΣΤ. Βεβαίως. Δηλαδή αυτά τα κτήματα του ΝΑΣΤ θα μπορούσαν δηλαδή ενδεχομένως κάποια στιγμή να περνούσαν και σε χέρια ιδιωτών. Δηλαδή κάτι το ωραίο. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα. Κοιτάξτε, έχουν κάνει κάποιες προσφυγές οι κληρονόμοι του ΝΑΣΤΟΥ και διεκδικούν την ιδιοκτησία των κτημάτων. Βέβαια, είχαμε μια θετική εξέλιξη και γι' αυτό κάναμε και χθες τη συγκέντρωση. Δηλαδή, ο αντισαγγελέας των εφετών προτείνει να ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές πράξεις των κληρονόμων του ΝΑΣΤΟΥ σε βάρος του δημοσίου. Αλλά βέβαια έχουμε και αρνητικές δικαστικές αποφάσεις. Εκείνο που θέλουμε είναι από τη μεριά της κυβέρνησης να είναι κοντά σε αυτούς που αγωνίζονται για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, πρέπει να τους συλλαμβάνουμε και να τους κρατάνε. Μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα ενδεχομένως για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν? Πιθανό. Πάντως δεν θα μας πτωήσουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω όταν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο θα δυναμώνει και η αντίδραση του κόσμου. Γιατί θεωρώ πρόκληση. Να κρατάνε δηλαδή να έχουν συλλάβει τον Δήμαρχο γιατί πήγε να υπερασπιστεί τη δημόσια περιουσία. Είναι πρόκληση. Ναι. Να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Μήπως είναι μήνυμα και προς εσάς αυτό? Εντάξει. Μπορεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας τονούν τέτοια μηνύματα.